ήταν ξεκάθαρη. Η κοινωνία θέλει να πάμε μπροστά ενωμένοι, όλοι μαζί, χωρίς κανένας να μένει πίσω. Θέλει πάνω απ' όλα ανάπτυξη, δουλειές και ασφάλεια, για να ξαναγίνει η Ελλάδα δυνατή, όπως μας αξίζει. Θέλω να ευχαριστήσω τους Έλληνες πολίτες για την εμπιστοσύνη τους. Θα είμαι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και θα δουλέψω σκληρά για να πείσω και τους συμπολίτες μας που δεν μας στήριξαν ότι είμαι εδώ για όλους, για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Είμαστε λίγοι για να είμαστε διχασμένοι και έχουμε πολλά να κάνουμε μαζί. Αναλαμβάνω τη διακυβέρνηση του τόπου έχοντας πλήρη επίγνωση της εθνικής ευθύνης. Στέκομαι με σεμνότητα και σεβασμό απέναντι στη λαϊκή ετοιμιγωρία, αλλά και με απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μου να φέρω εις πέρας αυτή τη σπουδαία αποστολή που μου αναθέσατε. Ξέρω τις δυσκολίες που περιμένουν εμένα και τους συνεργάτες μου. Αντλώ όμως δύναμη από τη δύναμη του λαού, από αυτό το ορμητικό και πολύμορφο ρεύμα που συνενώθηκε στην κάλπη. Δεν εκφράστηκε απλά η θέληση να κλείσει ένας κύκλος βαθιά επώδυνος για την πατρίδα μας. Ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Η πίστη ενός λαού στις δυνάμεις του. Η επιθυμία του να πάρουμε τις τύχες μας στα χέρια μας. Η ανάγκη να αποδείξουμε ότι μπορούμε να μεγαλουργήσουμε εδώ στον τόπο μας, χωρίς να αναζητήσουμε το δρόμο της ξενιτιάς. Και νιώθω σήμερα την ανάγκη να απευθυνθώ και στους Έλληνες του εξωτερικού, αυτούς που εξόρισε η κρίση. Δεν θα σας ζητήσω απόψε, στο όνομα ενός ρομαντικού πατριωτισμού, να πάρετε το δρόμο της επιστροφής. Σας ζητώ απλά να έχετε το βλέμμα σας και την καρδιά σας στραμμένη στην Ελλάδα. Από σήμερα δουλεύουμε για να αλλάξουμε τη χώρα που αναγκαστήκατε να εγκαταλείψετε. Δεν είμαστε μία κοινωνία χαμηλών προσδοκιών και ελάχιστων απαιτήσεων. Οι Έλληνες αξίζουμε καλύτερα και τώρα ήρθε η ώρα να το αποδείξουμε και στην πράξη. Ζήτησα ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Μου την προσφέρατε γενναιόδωρα, ξεπερνώντας προκαταλήψεις, στερεότυπα, διαχωριστικές δάμες του χθες. Και δεν θα διαψεύσω τις ελπίδες σας. Σήμερα όμως, αντλώ και δύναμη από τη στήριξη της οικογένειάς μου, της συζύγου μου και των τριών παιδιών μου, θέλω να τους ευχαριστήσω από καρδιάς. Και επιτρέψτε να το πω, αυτή την ώρα νιώθω να με προστατεύει όσο ποτέ και η ευχή των γονιών μου. Συμπολίτες μου, από σήμερα ξεκινά ένας δύσκολος αλλά όμορφος αγώνας. Η χώρα σηκώνει και πάλι περήφανα το κεφάλι και εμείς σηκώνουμε τα μανίκια. Η νέα κυβέρνηση θα δουλέψει σκληρά, ομαδικά και με σεμνότητα, με σεβασμό στην ισχυρή λαϊκή εντολή που έλαβε. Το κύρος της δημοκρατίας και των θεσμών θα αποκατασταθεί. Λάθη στην πορεία μπορεί να υπάρξουν, όμως δεν θα αμφισβητηθεί ποτέ η εργατικότητα και η απόλυτη προσήλωση στον στόχο, που δεν είναι άλλος από το να κάνουμε τη ζωή του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας καλύτερη. Έχω δεσμευθεί για λιγότερους φόρους, για πολλές επενδύσεις, για καλές και νέες δουλειές, για ανάπτυξη που θα φέρει καλύτερους μισθούς και υψηλότερες συντάξεις και για ένα αποτελεσματικό κράτος που θα προσφέρει στον πολίτη ασφάλεια, αξιοπρεπή υγεία και σύγχρονη παιδεία. Η διαφάνεια και η λογοδοσία και η αξιοκρατία επιστρέφουν στη χώρα, ενώ η εθνική μας φωνή δυναμώνει στην Ευρώπη με πρώτο στόχο τα χαμηλότερα πλεονάσματα. Ξεκινάμε τώρα. Η Βουλή θα δουλέψει ολόκληρο το καλοκαίρι, γιατί το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Δεν ζητώ περίοδο χάριτος, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Οικοδομούμε ένα ευρύ μέτωπο συνένεσης και προόδου. Ενωμένοι μπορούμε να γράψουμε τη δικιά μας ιστορία. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου. Καλό βράδυ και από αύριο ο ουρανός θα είναι πιο γαλανός και ο ήλιος πιο φωτεινός. Ξημερώνει μια νέα μέρα για την πατρίδα μας.
Μάλιστα, ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και νέου Πρωθυπουργού. Πάμε στο Γιάννη Καντέλη και στον Απόστολο Μαγκυριάδη. Με ενημερώνουν ότι έχετε ρεπορτάζ. Γιάννη, ξεκινάμε από σένα. Σε ήπιους τόνους η δήλωση του κ. Μητσοτάκη, όπως αναμενόταν, με ενωτικό κάλεσμα προς όλους τους Έλληνες για την επόμενη ημέρα, υποσχόμενος σκληρή δουλειά για να βγει η χώρα από αυτή τη μακρόχρονη κρίσισία. Ακούμε ήδη οι αρχές του κόσμου εδώ έξω από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη που βγήκε από την αίθουσα στην οποία έκανε την δήλωση. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και σε πόση ώρα θα βγει έξω από τα γραφεία της Πειραιώς. Ναι, και αν θα πάει κάπου μετά, αν θα πάει στην Κλαθμόνωση ή όχι. Η εικόνα που υπάρχει προς το παρόν τουλάχιστον είναι ότι δεν θα πάει κάπου, σίγουρα όχι στο Ζάπιο, αυτή που έγινε η δήλωση εδώ. Έκανε εδώ, εκεί τη δήλωση. Πάει και στην Κλαθμόνωση. Αυτή ήταν η εκτίμηση, να μην μεταβεί στην Κλαθμόνωση. Δεν ξέρω τώρα αν το κλίμα που έχει δημιουργηθεί εκεί ή κάποιοι συνεργάτες τον πείσουν για αυτή την βόλτα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάντως δεν υπάρχει καμία τέτοια πληροφόρηση. Μάλιστα. Να λοιπόν, επιστρέψει εφόσον βγει εδώ έξω στο γραφείο. Για πάμε και στον Απόστολο Μαγκυριάδη που είναι εκεί χωμένος μέσα στον κόσμο. Απόστολε. Λοιπόν, εδώ είναι όλοι, περιμένουν από λεπτό σε λεπτό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βγει. Θα έλεγα ότι έχει, υπάρχει, δεν ξέρω αν βλέπετε την εικόνα με τους ανθρώπους που έχουν σηκώσει ψηλά τα κινητά τους τηλέφωνα και, και τις ταμπλέτες και περιμένουν αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη να έρθει να απευθυνθεί στο συγκεντρωμένο πλήθος. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, αρκετοί δημοσιογράφοι και ξένα πρακτορία. Αρκετά συνθήματα ακούγονται ήδη. Τον περιμένουμε από λεπτό σε λεπτό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τον ακούσατε και πριν από λίγο, είχε έστειλε ένα ενωτικό μήνυμα, είπε ότι από αύριο σηκώνουμε μανίκια, δεν ζητάει περίοδο χάριτος, αλλά υπόσχεται ότι θα δουλέψει για να φέρει λιγότερους φόρους, περισσότερη ανάπτυξη, καλύτερους λοιπόν, μισθούς, ασφάλεια, έχουμε πάντα και εικόνα για την ελληνική. Έχουμε πάντα εικόνα από εσάς στην Πειραιώς, περιμένοντας τον κύριο Μητσοτάκη να βγει από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πρώτο σχόλιο από εσένα, Άρη, και από εσένα, Βασίλη, από τον κύριο Κουσούλη που είναι εδώ μαζί μας. Είναι μαζί μας και ο κύριος Τούμπος και ο κύριος Χατζηδάκης. Πάμε λοιπόν, Άρη. Πώς είπε ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας προηγουμένως, ρεβασισμός, εκδικητικότητα, ελπίζω να μην είναι αυτό το. Τα που θα κάνει η Νέα Δημοκρατία και να μην τα δούμε, ακριβώς το ανάποδο. Είδαμε έναν μετριοπαθέστατο νικητή των εκλογών. Μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία νίκησε, αλλά έχουμε μπροστά μας έναν κεντροδεξίο ηγέτη της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάνει μάθημα για το πώς πρέπει να κινηθεί η χώρα αμέσως μετά. Mm-hmm. Δηλαδή με σοβαρότητα, με μια ενότητα, μακάρι να. Αυτή η προσπάθεια της Ελλάδος να υποστηριχθεί και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση, το είπαμε από την πρώτη στιγμή, δεν έχει λεπτό για χάσιμο. Ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να αποδείξει ότι οι κεντροδεξιές ιδέες και οι πολιτικές που θα εφαρμόσει θα πρέπει ως αποτέλεσμα να φανούν από την κοινωνία εντός της τετραετίας, εντός του παρόντος χρόνου. Και όχι ακριβώς στο τέλος της τετραετίας, σαν μια. Πώς θα το πω. Ότι. Στην προνήγγειλε ανοιχτή βουλή το καλοκαίρι. Βεβαίως. Θέλει δουλειά, να τρέξει. Η δουλειά, δουλειά. Mm-hmm. Βασίλη, αφού πω ότι με ενημερώνει ο Αντώνης Ατζολέτος ότι ο κύριος Τσίπρας πάει στην Κουμουνδούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ να κάνω μια παρατήρηση. Μόνο. Έχουμε σταυρούς που ενδιαφέρουν όλο τον κόσμο. Θα τους δούμε σε λίγο, κύριε Δημήτρη. Μπορεί να τους βγάζουν στις κάρτες, δεν είναι. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε σήμερα να έχει πλήρη επίγνωση των δυσκολιών που τον περιμένουν από την επόμενη μέρα. Όχι μόνο γιατί είπε ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να έχει περίοδο χάριτος, αλλά και γιατί δήλωσε αποφασισμένος να αποκαταστήσει το κύρος των θεσμών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σε μια σειρά από ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας, στην υγεία, στην παιδεία, στην οικονομία και στις εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Παρόλα αυτά, τον είδα να επιμένει στις προεκλογικές του δεσμεύσεις, mm-hmm. που έχουμε πει ότι έχει καλλιεργήσει υψηλές προσδοκίες. Δεν είναι τυχαίο ότι επαναλαμβάνει ότι θα θεσπίσει λιγότερους φόρους, περισσότερες κοινωνικές πρόνοιες και διάφορα τέτοια ζητήματα. Και βεβαίως θα εκπλαγώ αν τον δω να πάει στην Κλαθμόνος, διότι η φράση του δείχνω σεμνότητα και σεβασμό στο αποτέλεσμα, ακριβώς αυτό δείχνει.
ότι θεωρεί ότι οι περιστάσεις δεν δικαιολογούν πανηγυρισμούς ακόμα σε μια ευρεία κοινή. Και δι' αυτού του τρόπου, εγώ καταλαβαίνω, να δώσει και το παράδειγμα στα στελέχη του. Ακριβώς. Διότι η αλαζονία πολλές φορές έχει υπάρξει εχθρός πολλών κυβερνήσεων. Οπότε, είχε πει και προεκλογικά, πιστεύω ότι είναι κάτι που θα ήθελε αλλά να, το φαίνεται να το εννοεί και τώρα. Ναι. Ότι δεν θέλει... Συγγνώμη, Βασίλη, ναι. Όχι, αυτό. Να θυμηθούμε τι γινόταν το 14 τον Ιανουάριο και τον Σεπτέμβριο, να το ξαναθυμηθούμε πάλι. Λοιπόν, είναι ακριβώς αντίθετη εικόνα. Λοιπόν, κύριε Κουσούλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε σε μια νέα κατάσταση. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει προφανώς συνέστηση της ευθύνης που τον περιμένει και που έχει πέσει πάνω στους ώμους του. Και αυτό είναι ένα θετικό δεδομένο. Την ίδια στιγμή, ένα δεύτερο δεδομένο, το οποίο δεν είναι τόσο θετικό, είναι ότι ο ανορθολογισμός διασώζει τις ρίζες του. Ακούγοντας τον κύριο Βαρουφάκη πριν από λίγο, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας βασικός συντελεστής της καταστροφής του πρώτου εξαμένου του 2015, επιστρέφει ως τιμητής αυτής της καταστροφής. Είναι μια ψηφισμένη καταστροφή η εκλογή του κυρίου Βαρουφάκη. Ο κύριος Βελόπουλος. Και βεβαίως η διάσωση, το αισθητό ποσοστό που παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ, βρίσκεται μέσα σε αυτή την επιβίωση του ανορθολογισμού στη χώρα. Η χώρα, ξέρετε, τα τελευταία 5 χρόνια έζησε έναν πολιτικό παροξυσμό, μια έξαρση. Συγγνώμη, και αυτό το οποίο βιώνουμε είναι η πρώτη ήττα αυτού του παροξυσμού. Σημειώνω το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα επιθετικό, το οποίο κέρδισε 36% στην πρώτη φάση, στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, την πραγματική, των ευρωεκλογών, αποδοκιμάστηκε εκλογικά. Και στη δεύτερη εκλογή... Είχαμε 36% τον Ιανουάριο του 2015, 36% ήταν το Σεπτέμβριο. Ήταν μια δίδυμη, σας απαντώ. Το έχω εξηγήσει αυτό πολλές φορές. Ήταν μια δίδυμη εκλογή. Ο Ιανουάριος και ο Σεπτέμβριος είναι στην πραγματικότητα η ίδια αναμέτρηση. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Η πρώτη λοιπόν, γιατί δεν είχατε ασκήσει διακυβέρνηση. Μόλις ασκήσατε διακυβέρνηση και κατεβήκατε στο λαό, αποδοκιμαστήκατε. Θα συνεχίσω όμως, θα αντικρούσετε αυτό που λέω στη συνέχεια. Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το κύμα του ανορθολογισμού, έχουμε τη διάσωση των ακραίων κομμάτων, τα οποία ζουν μέσα από τον ανορθολογισμό, και ο κύριος Βαρουφάκης και ο κύριος Βελόπουλος, και μαζί και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ένας ανορθολογισμός. Τι θα γίνει τις επόμενες μέρες? Ενώ ο κύριος Τσίπρας εμφανίζεται απόψε θριαμβευτής και είναι αριθμητικά θριαμβευτής, γιατί παίρνει πράγματι ένα πολύ καλό ποσοστό, αν και δεύτερο κόμμα, στην πραγματικότητα έχει εισέλθει στη φάση της οριστικής φθοράς του. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να επιστρέψει ως εκφραστής ενός νέου πολιτικού σχεδίου. Γιατί το βαθύ τραύμα που έχει φέρει πάνω στο κοινωνικό σώμα δεν μπορεί να θεραπευτεί από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί σε έναν... τώρα σε αυτή την κάλπη. Ορίστε. Γιατί δεν αποτυπώθηκε με έναν γιατί καθαρό αυτό τρόπο. Προσπαθώ να εξηγήσω. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω. Λοιπόν, θα πάω, ότι θα πάω στα γραφεία της Πειραιός. Μην το χάσουμε αυτό, κύριε Κουσούλη. Ναι, αλλά πρέπει να δούμε την εξέλιξη. Μα με ρωτάτε στο πιο σημαντικό τώρα και με διακόπτω. Ναι, παρακαλώ. Για να δούμε. Γιάννης Καντέλης, Απόστολος Μαγκυριάδης. Ποιος είναι έξω, Απόστολος? Ακούτε τους πανηγυρισμούς, τις φόρνες. Ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε έξω από τα γραφεία της Πειραιός, εδώ που τον περιμένουν εκατοντάδες υποστηρικτές της Πειραιάς Δημοκρατίας. Ακούτε τη μουσική, η οποία έχει ανέβει, τα χειροκροτήματα, οι σημαίες, ελληνικές σημαίες, αλλά και σημαίες της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες ανεμίζουν ουσία. Ο κύριος Μητσοτάκης τώρα είναι στο βήμα. Ευχαριστώ από καρδιάς. Σας ευχαριστώ, το είπαμε και το κάναμε. Σαν να κάναμε τη Νέα Δημοκρατία μεγάλη παράταξη. Όχι μόνο για αυτούς που μας ψήφισαν, αλλά για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Χρέος μας είναι να ενώσουμε τους Έλληνες και θα το κάνουμε πράξη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κόμμα, στα στελέχη μας, στους εθελοντές μας, στους αγωνιστές της παράταξής μας που δεν το έβαλαν ποτέ κάτω. Εσείς μας κρατήσατε όρθιους στις δύσκολες στιγμές. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όμως, ξεχωριστό ευχαριστώ και στους συμπολίτες μας που μας εμπιστεύθηκαν για πρώτη φορά. Το βάρος της ευθύνης είναι μεγάλο. Το αναλαμβάνω με απόλυτη
αίσθηση της σοβαρότητας της κατάστασης της χώρας. Είναι μια σπουδαία στιγμή αυτή για μένα προσωπικά. Η δικαίωση ενός αγώνα που ξεκίνησε πριν από 3,5 χρόνια. Το αποτέλεσμα πολλής και σκληρής δουλειάς. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα που με υποστήριξε. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στη γυναίκα μου τη Μαρέβα και στα 3 μου παιδιά. Που μου έδωσαν τη δυνατότητα να στέκομαι σήμερα μπροστά σας. Θα συνεχίσω με την ίδια σεμνότητα, αλλά και την ίδια εργατικότητα που με έφερε μέχρι σήμερα εδώ. Έχω βαθιά πίστη στις αστήρευτες δυνατότητες αυτού του λαού. Θέλω να τον δω να προκόβει και να αποκτά και πάλι τη χαμένη του αυτοπεποίθηση. Θέλω να δώσω τη δυνατότητα στα παιδιά που έφυγαν στο εξωτερικό, εφόσον το επιλέξουν, να γυρίσουν στην πατρίδα μας. Θέλω μια Ελλάδα ισχυρή με αυτοπεποίθηση να διεκδικεί στην Ευρώπη αυτά που της αξίζουν και να μην είναι επέτης και φτωχός συγγενής. Μου δώσατε μια μεγάλη και ισχυρή εντολή. Αυτήν σας ζήτησα και αυτήν μου δώσατε. Ισχυρή εντολή τετραετίας με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτή την ισχυρή εντολή. Σας ευχαριστώ. Αυτή την, να ξέρετε ένα πράγμα μόνο, αυτή την ισχυρή εντολή θα την αξιοποιήσω και θα την αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σήμερα η νίκη της Νέας Δημοκρατίας είναι μια νίκη της Ελλάδος, είναι μια νίκη του κάθε Έλληνα, είναι μια νίκη της Ελλάδος εντός και εκτός της πατρίδας μας. Θέλω να είστε δίπλα μας. Νομίζω που κάνατε το καλύτερο δώρο γιορτής. Σας ευχαριστώ και πάλι. Να σταθείτε δίπλα μας στα εύκολα και στα δύσκολα που πάντα έρχονται. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα. Θα επιτελέσουμε την αποστολή μας στο ακέραιο. Μια νέα μέρα ξημερώνει για την πατρίδα μας και αύριο ο ήλιος θα είναι λίγο πιο φωτεινός και ο ουρανός θα είναι λίγο πιο γαλάζιος. Να είστε καλά! Σας ευχαριστώ! Σας ευχαριστώ για όλα! Να είστε καλά! Αυτό ήταν λοιπόν το μήνυμα που απίφθινε ο νέος Πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στο πλήθος που έχει συγκεντρωθεί μπροστά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην Πειραιώς. Ο Απόστολος Μαγκυριάδης μας ακούει.